αφορά το Δημοτικό Σχολείο Λαϊκών. Κυρίως ένα θέμα τεχνικού χαρακτήρα. Έχει φτιαχτεί, έχει παραδοθεί το 2008 σε ένα αδιέξοδο ουσιαστικά, στο οποίο τα αμάξια κάνουν αναστροφή για να γυρίσουν. Και εκεί υπάρχει και ο κίνδυνος, αν συμβεί κάτι σοβαρό, να μην μπορεί να περάσει πυροσβεστικό ή ασθενοφόρο, αλλά κυρίως και για το καθημερινή μετακίνηση των μαθητών. Υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία, ειδικά τις πρωινές ώρες. Είχε εξεταστεί μια λύση παλιότερα, αλλά κάποιος νόμος απαγόρευε εκεί να προχωρήσει ο δρόμος και να συνδεθεί με την παράλληλη οδό. Αλλά νομίζω ότι πρέπει οι τεχνικές υπηρεσίες να ξαναπάνε στο σημείο, να το δούνε, έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση. Εκεί, γιατί ταλαιπωρείται πραγματικά ένας κόσμος χωρίς λόγο για μια δουλειά ενός λεπτού, μπορεί να κάνει μέχρι και 10 λεπτά. Αλλά και κυρίως και για την ασφάλεια των παιδιών. Νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδεί ο Δήμος. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη είναι αφορά την ασφαλτόστρωση της οδού Λίμνου. Είναι στην οδό Ανθέων, στις παράλληλες γραμμές του τρένου, στη γειτονιά του Αγίου Δημήτρη, λίγο πιο πέρα, η οποία είναι χωματόδρομος και γίνεται ένας μεγάλος λασπότοπος όταν βρέχει. Και δεν μπορεί να περάσει ο κόσμος, αλλά είναι όλη γύρω περιοχή, γίνεται ένας μεγάλος λασπότοπος. Πρέπει αυτή η οδό να ασφαλτοστρωθεί και πρέπει να την εντάξουμε το επόμενο διάστημα. Εντάξει, άμα είναι, να το δεχτώ, αλλά πρέπει να γίνει σύντομα για να μην έρθουν οι βροχές. Και τρίτη ερώτηση αφορά την τοποθέτηση ενός στήλου ηλεκτροφωτισμού. Υπάρχει μια μεγάλη αίτηση 28 ατόμων προς το Δήμο, κατοίκων της Θουρίας. Είχαν έρθει από το 2006, ξανακάνε το 2013, ξανά το 2015 και αφορά την έλλειψη φωτισμού στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων από το ρέμα προς την οικία Βασιλόγιαννη. Λοιπόν, σας έχουν γράψει αναλυτικά, νομίζω ότι δεν το έχει δει η Δημοτική Αρχή τόσα χρόνια, είναι πολύ σοβαρό. Και αναφέρουν στην αίτησή τους ότι η κυκλοφορία μετά τη δύση του ηλίου είναι δύσκολη και με τα κρούσματα ληστείας που έχουν σημειωθεί και δυσκολεύσει το τελευταίο διάστημα. Και έχουν επανέλθει πολλές φορές, λένε, στο Δήμο και δεν είναι ασφαλή η μετακίνησή τους στις περιοχές αυτές. Και παρακαλεί το Δήμο να παρεμνήσει για τοποθέτηση στήλου ηλεκτροφωτισμού στο τέλος του ρέματος των Αγίων Θεοδόρων, στο δρομάκι που περνά από την είσοδο του νεοκραταφείου και πηγαίνει προς την οικία του Βασιλόγιαννη Μιχάλη. Αν είναι δύσκολο, μπορεί να γίνει από την ίδια τον ηλεκτροφωτισμό, τον στήλο ηλεκτροφωτισμού που είναι μέσα σε παρακείμενη οικία. Δεν μπορεί τώρα τόσο καιρό για μια κολόνα να κάνουμε 10 αιτήσεις ή να περνάνε 5-6 χρόνια. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να το δει η Δημοτική Αρχή και να το αίτημά της να γίνει δεκτό και να ικανοποιηθεί. Ευχαριστούμε, κύριε Κονομάκη.